أخبار اليوم. حيث يبدأ الرئيس زيارة رسمية لليونان تستغرق 3 أيام. وقد عزفت الموسيقى العسكرية وأيضا عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ولجمهورية اليونان أيضا. وها هو الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل كبار مستقبليه. الرئيس السيسي يصافح كبار مستقبليه في العاصمة اليونانية أثينا بعد أن جرت مراسم الاستقبال الرسمية لسيادته فور وصوله. هذه الزيارة الرسمية التي تستغرق 3 أيام سيعقد الرئيس السيسي خلالها مباحثات مع نظيره اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس وأيضا مباحثات مع رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس. وها هما الرئيسان يتجهان إلى مقر الرئاسة اليونانية في أثينا العاصمة اليونانية. Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω στην Αθήνα ανταποδίδοντας με ιδιαίτερη χαρά τη θερμή και γάρδια φιλοξενία την οποία μου επιφυλάξατε στο Κάιρο τον περασμένο Απρίλιο. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τα όσα είχαμε πει στο Κάιρο την εποχή εκείνη όχι μόνο επιβεβαιώνονται αλλά ενισχύονται και σε αυτόν τον τομέα και μέσα από το πλαίσιο θα ήθελα να τονίσω τα εξής. هذا بمثابة رد على الضيافة القلبية والحارة التي قدمتموها لنا عند زيارتنا للقاهرة. ما رددناه وما كنا في القاهرة ما زال ساريا ويتأكد يوما بعد يوم، وأريد هنا أن أشير إلى ما به. Πρώτον, θέλω να εξάρω τον υπό την ηγεσία σας ιδιαίτερα σταθεροποιητικό ρόλο της Αιγύπτου στην ευρύτερη περιοχή στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο ευρύτερος αφρικανικός χώρος και είναι ένας ρόλος σταθεροποιητικός που αφορά πολλά πράγματα, κυρίως όμως την προσπάθεια που γίνεται να τεθεί τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και ιδίως στη Συρία, να αντιμετωπιστεί φόρους ανθρωπισμού το προσφυγικό δράμα, η προσφυγική τραγωδία την οποία ζούμε, και βεβαίως
να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι εγκληματίες τρομοκράτες του ISIS. Και εδώ θέλω να πω ότι αυτός ο σταθεροποιητικός ρόλος της Αιγύπτου και ο δικός σας αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς και ιδίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. أود فخامة الرئيس أن أشيد تحت قيادتكم بالدور وعامل الاستقرار الذي تقوم به مصر ليس فقط على مستوى المنطقة بالمعنى الضيق ولكن على مستوى المنطقة بالمفهوم الأوسع ويشمل ذلك أيضا المنطقة الأفريقية. إننا نشيد أيضا بالدور الذي تقومون به بالتعاون لإنهاء الحرب والأزمة في سوريا من منطلق إنساني بمواجهة هذه المأساة، هذه التراجيديا الخاصة باللاجئين، وأيضا مواجهة المجرمين الإرهابيين من داعش الذين يبثون الإرهاب في المنطقة. دكتورون فولنا إكسارو την εντυπωσιακή πρόοδο που έχει κάνει ο Αιγυπτιακός λαός και η Αίγυπτος γενικότερα σε όλους τους τομείς, ιδίως όμως στον οικονομικό τομέα, και νομίζω πως η νέα διόρυγα του Σουέζ είναι ένα μνημειώδες έργο το οποίο το αντιλαμβάνονται όλοι σήμερα, είναι αντάξιο της ιστορίας του Αιγυπτιακού λαού. Και σας διαβεβαιώ ότι αυτό το έργο μαζί με τον Ανατολικό Λιμένα του Πορτσάιτ φέρνει την Αίγυπτο πιο κοντά στη Δύση και πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. أود أيضا فخامة الرئيس أن أشيد بالتقدم المبهر الذي ينجزه الشعب المصري وليس فقط في المجال الاقتصادي ولكن على سبيل المثال في المجال الاقتصادي أذكر افتتاح قناة السويس الجديدة وهذا المشروع يضاهي عظمة وتاريخ الشعب المصري وأيضا بالتعاون مع ميناء شرق بورسعيد فهذا سوف يؤدي إلى مزيد من التقارب مع أوروبا والمنطقة بشكل عام. تέλος τρίτον και αφού σας εκφράσω τη μεγάλη ευχαρίστηση που νιώθουμε εμείς οι Έλληνες για το πλούσιο κύπασμα ζώων το οποίο σας ανήκει, θέλω να εξάρω την τριμερή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου που αφορά πολλά θέματα και ιδίως την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Εδώ θέλω να τονίσω ότι η συνεργασία αυτή είναι υποδειγματική, υποδειγματική και για το κλίμα καλής γειτονίας και συνεργασίας αγαστής μέσα στο οποίο διεξάγεται. Αλλά θέλω να τονίσω επίσης ότι αυτή η συνεργασία είναι πρότυπο γιατί σέβεται απολύτως το διεθνές δίκαιο στο σύνολό του, δηλαδή και το γραπτό και το εθνικό. Και νομίζω πως από αυτή τη συνεργασία πολλά μπορούν να ενταχθούν και άλλοι και ιδίως η Τουρκία σε ό,τι αφορά τη συνεργασία της με όλους μας και ιδίως με την Ελλάδα και την Κύπρο. Γιατί κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτε απολύτως παρά μόνο εκείνο το οποίο της ανήκει σύμφωνα με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αλλά θα ήθελα επίσης να διαβεβαιώσω ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία έκπτωση ως προς αυτό που πραγματικά της ανήκει. Άρα δεν διεκδικούμε από κανέναν τίποτα, αλλά δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε σε θέματα τα οποία αφορούν τα εθνικά μας ζητήματα. أن أعبر عن مشاعر الصداقة والود والتهنئة على اكتشاف الاحتياطي الضخم الاحتياطي النفطي الزور الذي هو ملك لمصر وهنا أود أن أشيد بالتعاون الثلاثي بين اليونان ومصر وقبرص وهذا التعاون هو مثل يحتذى به في
في التعاون بالنسبة لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة. وهنا أود أن أقول أن هذا التعاون يمثل احترام للمواثيق القانون الدولي سواء المواثيق المكتوبة أو حتى الأعراف القانونية. وهذا المثل هو مثل أيضا موجه إلى البعض ومذكور هنا تركيا خاصة إن اليونان تتعاون مع مصر وفقا للقانون الدولي. وبالطبع اليونان لا تسعى إلى أخذ شيء ليس ملكا لها، ولكن اليونان لن تقدم أي تنازلات على ما هو معترف إنه ملكا لها. Κύριε Σασκάβος, ο Βίζος στην Αθήνα. Εύχομαι και είμαι βέβαιος ότι θα είναι πολύ παραγωγικές και επιτυχημένες οι συνομιλίες σας με τον Πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα, αλλά και με τον Πρόεδρο της Κύπρου τον κύριο Αναστασιάδη. Και έτσι, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα συνεχίσουμε αυτή την παράδοση 40 ολόκληρων αιώνων και πάνω συνεργασίας, φιλίας και ειρηνικής συνύπαρξης των δύο λαών μας. هذا الرئيس أرحب بكم ثانية وأتمنى لكم أن تكون الزيارة والمباحثات مثمرة وموفقة مع السيد رئيس الوزراء اليوناني السيد أليكسيس سيبراس وأيضا مع رئيس الجمهورية القبرصية السيد أناستاسيادس. وأتمنى مواصلة هذه الصداقة فيما بيننا بين مصر واليونان التي تمتد على مدار 40 قرن من الزمن، وهي صداقة وتعايش سلمي وتعاون فيما بيننا. فخامة الرئيس، أنا اسمح لي أن أشكرك على حفاوة الاستقبال وأوجه التحية لكم وللشعب اليوناني من خلال الكلمة المسجلة دلوقتي. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή που μου επιφυλάξατε. Θα ήθελα να εκφράσω τόσο σε εσάς όσο και στον φιλελληνικό λαό τα αισθήματα φιλίας που τρέφει ο Αιγυπτιακός λαός προς εμάς. Χάμπτε ρε είσαι ζήρω λιτάκης. Χάμπτε ο όμπχ λανάκα λμουσία εν μεταμείζα μαγελόν. Αυτή η επίσκεψη αντικατοπτρίζει τη σχέση φιλίας που ξεκινάει από αρχαιότητα τους χρόνους και διαρκεί ανελιπώς μέχρι σήμερα. مقدمة للتعاون ممكن يبقى أكتر من كده بيننا وبين دول أخرى في المتوسط وفي أوروبا. Εξοχότατε Πρόεδρε, αυτή η σχέση φιλίας δεν έχει καθόλου όρια. Αυτή μπορεί όλο ένα να διευρύνθει και να εξαπλωθεί, όπως προαναφέρατε εσείς πριν από λίγο, και να συμπεριλάβει όλες τις χώρες της περιοχής αλλά και της Ευρώπης. Θα ήθελα να σας εκφράσω τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας για τη θέση που παίρνει πάντοτε η Ελλάδα, την υποστηρικτική στην Αίγυπτο και πρόσφατα στην επανάσταση που έγινε στις 30 Ιουνίου. ودوركم الداعم وشرح وجهة النظر المصرية للأصدقاء الأوروبيين في الاتحاد الأوروبي. Η θέση σας είναι υποστηρικτική και ενισχυτική για τις αιγυπτιακές θέσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε محتاجين مزيد من التعاون في ملفات في منطقة مضطربة ومرتبكة زي ملف الإرهاب والتعاون الاقتصادي وحتى التعاون الأمني والعسكري بين البلدين. Εμείς χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε και σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή. Αυτή θα μπορούσε να ήταν στην εκμετάλλευση των ορυκτών πλούτων, στην οικονομική συνεργασία, ακόμα και στην στρατιωτική συνεργασία. Διότι αυτή η τρομοκρατία μας απειλεί όλους μας. Όπως
حجم الاضطراب الناتج عن الارهاب مش بس في سوريا، حتى في دول تانية موجودة في افريقيا كمان. Διότι βλέπουμε, βλέπετε όλοι σας πόσο έχει επηρεάσει αυτή η τρομοκρατία την περιοχή μας. Αυτή είτε προέρχεται από τη Συρία, είτε προέρχεται από αλλού, απειλεί και έχει αναστατώσει όλη την περιοχή. Ο Χαλίμι Ασάντε Μπονοτά Μοδούχ, هذا الأمر محتاج تحرك وجهد دولي مشترك. Επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω πολύ ειλικρινά ότι αυτή η προσπάθεια χρειάζεται έντονη συνεργασία και πολύ καλή επικοινωνία. واحنا لينا موقف واضح قلناه ان هذا الامر يحتاج مننا كلنا الى استراتيجيه شامله في مجابهته، لان هو امر بيهدد مش بس الدول اللي فيها الارهاب دلوقتي، ده بيهدد منطقه الشرق الاوسط، بيهدد المتوسط، بيهدد اوروبا، وبيهدد العالم كمان. Εμείς έχουμε μια στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε εναντίον αυτής της τρομοκρατίας. Αυτή η τρομοκρατία δεν απειλεί μόνο την περιοχή στην οποία γεννήθηκε, απειλεί την Ανατολική Μεσόγειο, απειλεί τη Μέση Ανατολή, απειλεί την Ευρώπη, απειλεί ολόκληρο τον κόσμο. Νομίζουμε, πιστεύουμε ότι μαζί μπορούμε να καταστήλουμε αυτή την τρομοκρατία, η οποία αποτελεί απειλή για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και είμαστε πάντοτε έτοιμοι για συνεργασία σε αυτό το τομέα. Αλλά όπως προείπα, αυτό δεν χρειάζεται μόνο τη συνεργασία μιας, δύο, τριών χωρών, αλλά ολόκληρων όλων των χωρών της περιοχής. الزيارة هنا بتهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي بيننا وبين بعضنا، وإحنا محتاجين ده لأن شعوبنا ليها طموحات وإحنا المفروض نلبي هذه الطموحات. Η επίσκεψή μου επίσης στοχεύει στην οικονομική συνεργασία και πρέπει να συνεργαστούμε και σε αυτό το τομέα, διότι οι λαοί μας χρειάζονται αυτή την οικονομική συνεργασία. بخمت رئيس أنا بشكرك وبقول إن إحنا تقريبا إقليم المتوسط له ثقافة واحدة تقريبا. Εξοχότατε πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να τονίσω ότι εμείς σαν λαοί της Μεσογείου έχουμε τον ίδιο πολιτισμό και την ίδια κουλτούρα. Ευχαριστώ εξοχότατε πρόεδρε. Я тебя не могу.